Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε τη σύνδεση μιας κουζίνας με την πιο δύσκολη κλέμμα. Αρχικά, αφού περάσουμε το καλώδιο στην τρύπα που έχει κάτω από το κουτί διακλάδωσης, συνδέουμε ένα-ένα τα καλώδια με μία κλέμμα. Συνδέουμε τη γείωση, συνδέουμε τον ουδέτερο και τη φάση. Κλείνουμε το κουτί, θα πρέπει να τα τακτοποιήσουμε μέσα τα καλώδια ώστε να μην ακουμπάει το ένα με το άλλο. Στα κουτιά σύνδεσης της κουζίνας αποφεύγω να βάζω ταινία γιατί από τη θερμοκρασία λιώνει και η κόλλα πηγαίνει μέσα στις κλέμμες και δεν κάνει καλή επαφή μετά το καλώδιο. Και γι' αυτό το λόγο αποφεύγω να βάζω ταινία. Βάζουμε τα δύο βιδάκια να κλείσουμε το κουτί. Είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε το καλώδιο μέσα στο σωληνάκι που έχει κάτω από το κουτί, ώστε τραβώντας την κουζίνα για να καθαρίσουμε πίσω, να μην μπορεί να μας τραβηχτεί η διακλάδωσή μας και να φύγουν τα καλώδια. Θα ακολουθήσουμε αυτή τη σύνδεση που είναι για μία φάση που γράφει Ελένα. Δεν ακολουθούμε σύνδεση ούτε διφασική ούτε τριφασική, εκτός αν έχουμε εγκατάσταση γι' αυτό. Αυτή είναι η πιο δύσκολη κλέμμα σύνδεσης. Είναι πολλές κουζίνες που έχουν τέτοια κλέμμα, είναι και η πιο δύσκολη. Αφού βγάλουμε τις γέφυρες, θα δείτε ότι έχει τρεις γέφυρες. Αφού τις βγάλουμε, πρέπει να τις τοποθετήσουμε σύμφωνα με το σχέδιο, δηλαδή δεξιά μία γέφυρα πάνω από τη γείωση στις δύο επαφές του δετέρου. Αυτές οι κλέμμες έχουν μία ιδιαιτερότητα, όταν βιδώνουμε τη βίδα, μετά από τρεις στροφές μας δείχνει ότι τερμάτισε, αλλά στην ουσία δεν έχει τερματίσει και θέλει άλλη μία στροφή να κάνει έναν περίεργο θόρυβο και μας δείχνει ότι ξεμπλόκαρε και μπορεί να σφίξει. Δηλαδή τρεις στροφές, νομίζουμε ότι έσφιξε, αλλά δεν έσφιξε και πολλοί τις αφήνουν άσφιχτες και καίγεται η κλέμμα. Πριν πιάσουμε το καλώδιο στα χέρια μας, θα πρέπει να έχουμε το νου μας μήπως έχει ανοίξει κάποιος το ρεύμα κατά λάθος. Βάζουμε τη γείωση. Σε αυτή την κλέμμα δεν μπορούμε να πιάσουμε από την αρχή το καλώδιο στη βίδα συγκράτησής του, γιατί μετά δεν μας δίνει χώρο να δουλέψουμε. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα βιδώσουμε σφιχτά και να τα τσεκάρουμε πολλές φορές και μετά να το στηρίξουμε. Βάζουμε τις δύο γέφυρες και γεφυρώνουμε τις τρεις αριστερές επαφές που είναι για την φάση. Βλέπετε ότι αν δεν μπει καλά μέσα το καλώδιο, με το παραμικρό κούνημα βγαίνει. Το συγκεκριμένο δεν είχε μπει καλά, οπότε επειδή έχει τσαλακωθεί μπροστά, το κόβουμε και το φρεσκάρουμε ώστε να είναι εντελώς ίσιο μπροστά και να μπει πιο εύκολα στην κλέμμα. Και προσοχή, όχι τελείως ξεβίδωμα τη βίδα, γιατί μπορεί να μας πέσει μέσα στην κουζίνα το παξιμάδι. Την ξεβιδώνουμε μέχρι να μας χωρέσει το καλώδιο. Και ξανατσεκάρουμε με ένα καλό κατσαβίδι ότι είναι σφιχτές οι βίδες.
Με μία πένσα ή ένα μυτοτσίμπιδο μπορούμε να το πιέσουμε το καλώδιο σε αυτή την κλέμμα ώστε να μπει τελείως μέσα, και ενώ βιδώνουμε πρέπει να το κρατάμε κανονικά ώστε με το βίδωμα να μας πετάξει έξω το καλώδιο. Αφού τσεκάρουμε όλες τις βίδες ότι είναι σφιχτές, δίνουμε έμφαση στις γέφυρες, μεγάλη προσοχή. Βιδώνουμε τη βίδα συγκράτησης του καλωδίου και είμαστε έτοιμοι. Τακτοποιούμε λίγο τα καλώδια. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στη συγκεκριμένη κουζίνα είναι ότι είναι κάτω από 200 ευρώ και έχει αερόθερμο, το οποίο είναι και πολύ αθόρυβο. Βέβαια δεν ξέρω στο μέλλον αν θα βγάλει προβλήματα και τι ποιότητα εμαγέ και μετάλλων έχει, αλλά η πρώτη εντύπωση είναι ότι για τα χρήματά της έχει αερόθερμο και έχει και πολλές λειτουργίες στο φούρνο. Έχει αερόθερμο πεμπάνω κάτω αντίσταση, μόνο κάτω, γκριλ με αέρα. Ο πελάτης που μου έδειξε την απόδειξη νομίζω έγραφε 195 ευρώ. Βλέπετε τις λειτουργίες. Το μόνο πρόβλημα με αυτές τις κουζίνες είναι ότι ο πρώτος διακόπτης για τα μάτια δεν ανοίγει το πρώτο μάτι αριστερά όπως ήταν παλιά, ανοίγει το πίσω, οπότε με κάποιο τρόπο εγώ τα σημάδεψα στον πελάτη και μέχρι να σβήσει ο ανεξίδηλος μαρκαδόρος θεωρώ ότι θα έχει μάθει ποιο είναι το κάθε μάτι. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο.